Ιησού Χριστού. Γιατί όμως ο Ιερός Ευαγγελιστής κάνει αυτή την αφορά των θυμάτων, τι σημασία έχουν όλα αυτά. Ο Άγιος Μαθαίος Χριστίτος θέλει να δείξει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο επικεντρωμένος Μεσσίας, εφόσον είναι Υιός του Δαβίδ και Υιός του Αβραάμ, διότι ο Μεσσίας κατά τους προφήτας έπρεπε να κατάσχει από τον Δαβίδ, όπως επί αιώνες τον περίμεναν οι Ιουδαίοι, αλλά να είναι και Υιός του Αβραάμ, διότι από τον απόγονο αυτόν του Αβραάμ θευλογούντον όλοι οι εθνικοί, όλες οι φυλές της γης. Ταυτόχρονα όμως ο κατάλογος αυτός αποτελεί και μια περίληψη της ιουδαϊκής ιστορίας, ένα σύντομο σκιαγράφημα των γεγονότων της θαυμαστής παρουσίας και προνοίας του Θεού στον περιούσιον λαόν του. Μια ιστορία που κορυφώνεται στο πλήρωμα του χρόνου με τη γέννηση του Μεσσία. Όλη αυτή λοιπόν η αναφορά των ονομάτων έχει κάποιο τελικό σκοπό, διότι όλα αυτά τα πρόσωπα με ένα θαυμαστό τρόπο συντελούν στην δικαίωση της ιστορίας, στην Θεία Ενανθρώπιση. Ο Ευαγγελιστής Μαθαίος κορύβει το γενεαλογικό κατάλογο του Κυρίου μας σε τρεις περιόδους. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι οι τρεις αυτές εποχές αντιστοιχούν σε τρεις ιστορικές περιόδους διαφορετικών διακυβερνήσεων στον Ισραήλ, μέχρι τον Αβραάμ οι Ιουδαίοι εκειμενόντων αποκριτάς, από τον Δαβίδ μέχρι την Βαβυλώνια εκμαλωσία από βασιλείς, και από την Βαβυλώνια εκμαλωσία μέχρι την εποχή του Χριστού από αρχιερείς. Με αυτή την διαίρεση κατ' ουσίαν ξεσκεπάζεται η αδυναμία όλων αυτών των νέων τότε συστημάτων των αρχόντεων των δαϊκών λαών από την ηθική πτώση, και καθίσταται σαφής η επίγουσα με απόλυτη ανάγκη του Μεσσία, διότι με καμιά διακυβέρνηση οι Ιουδαίοι δεν έγιναν καλύτεροι, όσο και αν τους νοθετούσαν οι κριτές. Οι βασιλείς και οι ιερείς τους αυτοί έμεναν μυθισμένοι στα ίδια πάθη και δεν είχαν τη διάθεση να βγουν από το σκοτάδι και να σταθούν προς το φως. Έπρεπε λοιπόν να γίνει ο Θεός άνθρωπος για να σώσει τον μεσόταν άνθρωπον. Έπρεπε να έρθει ο μόνος αληθινός κριτής βασιλεύτες και αρχιερεύς της οικουμένης για να καταργήσει όλες αυτές τις προσωρινές διακυβερνήσεις και να εκαθιδρύσει μια βασιλεία πνευματική και αιώνια. Ο Κύριος μας έχει δύο ονόματα, Ιησούς και Εμμανουήλ. Το πρώτο το επεκάλυψε ο άγγελος τον Ιωσήφ, το δεύτερο το προανήγγειλε ο προφήτης Ισαΐας. Γιατί όμως ο Θεός δια του Αγγέλου και δια του Προφήτου δίνει δύο ονόματα στον Κύριό μας? Το πρώτο όνομα Ιησούς, που σημαίνει σωτήρ, μικρωτής, ελευθερωτής, μας αποκαλύπτει ότι ο Μεσσίας δεν θα είναι μόνο βασιλεύς του Ισραήλ, αλλά ο σωτήρ και ελευθερωτής όλου του ανθρωπίνου γένους. Ελευθερωτής όχι από την κυριαρχία κάποιων αισθητών εχθρών, αλλά από τη μια στιγμή τυραννία, τη σκλαβιά του ανθρωπίνου γένου στους δαίμονες και την αμαρτία. Όμως εδώ ακριβώς προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία? Κανείς άνθρωπος δεν θα έχει μια τέτοια δύναμη παρά μόνο ο Θεός. Άρα λοιπόν το όνομα Ιησούς φανερώνει ότι ο Ιησούς δεν είναι μόνο άνθρωπος αλλά και Θεός. Γι' αυτό ακριβώς ο προφήτης Ισαΐας προαναγγέλει και το δεύτερο όνομα του Μεσσία, το όνομα Εμμανουήλ, διότι το όνομα αυτό σημαίνει με θυμόν ο Θεός, δηλαδή ότι ο Μεσσίας θα είναι θεάνθρωπος, ούτε μόνο Θεός, ούτε μόνο άνθρωπος,
αλλά θα είναι ο Θεός που κατέστη στη γη μας και θα γίνει άνθρωπος και θα περπατήσει ανάμεσά μας. Τα δύο λοιπόν ονόματα συμπληρώνουν το ένα το άλλο και μας αποκαλύπτουν το μυστήριο το προκεκριμένο από τον αιώνα και από τον γενεών. Ότι αυτός που γεννάται εκ Παρθένου δεν είναι άνθρωπος ούτε άγγελος αλλά ο Θεός του ουρανού που γίνεται άνθρωπος για να μας διδώσει από την αμαρτία. Ας προετοιμαστούμε λοιπόν τις ημέρες αυτές ώστε να προσέχουμε και εμείς νοερά στο σπήλαιο του Μηθρέμ με φόβο και βέος, διότι μέσα σε αυτόν γεννάται ως άνθρωπος ο άπειρος Θεός του ουρανού και της γης. Και ας του προσφέρουμε τα δάκρυά μας, τη μετάνοιά μας, τις αμαρτίες μας, αλλά και τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας για τη λύτρωση που μας εχάρισε. Έτσι θα νιώσουμε αληθινά Χριστούγεννα και ευλογημένα. Με καθώς Θεός, ίδιος και αγάπη,